και τα σχολικά. Μάλιστα. Αυτή η εποχή έχει περάσει. Πάντως, όλο ένα και μεγαλύτερο πλήθος παιδιών αγκαλιάζει το φροντιστήριο και η τελευταία εκδοχή, γίνεται να το πούμε και αυτό, δουλειά, πάντως, δάσκαλε, είναι ότι έχουμε και την προσγείωση στην ελληνική πραγματικότητα του πρώτου εισαγόμενου φροντιστηρίου από τη μακρινή Ιαπωνία. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό μοντέλο φροντιστηριακό που υπάρχει στον κόσμο είναι η αυτοκρατορία Κουμών. Είναι 25.000 φροντιστήρια σε 45 χώρες. Η 45η χώρα είναι η Ελλάδα. Το φροντιστήριο αυτό άνοιξε πριν από ένα χρόνο περίπου και λειτουργεί στην Ηλιούπολη. Ναι, είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο μαθαίνει κανένας τα μαθηματικά. Ο Τόρου Κουμών, ο ιδρυτής αυτής της ιστορίας, ένας Ιάπωνας φροντιστής, ξεκίνησε το 1950 από την αδυναμία του παιδιού του να διαβάσει και να αντιληφθεί τα μαθηματικά, να κατανοήσει τα μαθηματικά και ξεκίνησε μια ολόκληρη μέθοδο. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ζήτησαν και επίσημη πιστοποίηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της εκπαιδευτική τους μεθόδου. Βέβαια, εκπαιδευτική μέθοδος παρήγαγε, δεν εδόθη τελικά, παρήγαγε εκπαιδευτικές μεθόδους πάντοτε το ελληνικό φροντιστήριο. Η μέθοδος Τζουγανάτου, ενός ιστορικού φροντιστή της Αθήνας, θεωρείται η κορυφαία μέθοδος για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Επομένως, αντί να πολεμάμε το φροντιστήριο με στήρες αντιπαραθέσεις, εκεί με τα αρχαία πρέπει να θα πρέπει να δούμε τι θετικό φέρνει στην ελληνική εκπαίδευση, τι έφερε στο επίπεδο της βιβλιογραφίας. Και εδώ, έτσι, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα μερικές οάσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπως το βιβλιοπωλείο Έθρα, που μπορεί κανένας να βρει ουσιαστικά αυτά τα φοβερά βιβλία εκείνης της εποχής, τα οποία νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρα και στην μαθηματική λογική και στα φυσικά και στα χημικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Δυστυχώς ο χρόνος πέρασε. Με πολύ πάθος λοιπόν και σήμερα. Ο φίλος ο Χατζητέγας είναι παθιασμένος με τη δουλειά του. Πραγματικά. Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους άλλους προέδρους κτλ. Ήταν το χόμπι του. Τι διαλέξεις έκανε, τι εκδηλώσεις έκανε, τι να τιμήσει παλιούς φροντιστές. Ήταν. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Και βγάζανε και εκείνο το περιοδικό Στακτά. Εγώ νομίζω το περιοδικό, ανεξάρτητα από το διαδίκτυο, θα έπρεπε να βγαίνει συντακτά διαστήματα, διότι εντάξει, μεταφέρει πολλά, τις παρατηρήσεις του. Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, εγκατακλείδει, ότι το φροντιστήριο, όπως και το βιβλίο, έχει μεγάλη ζωή ακόμα. Λοιπόν, και οι κύριοι πολιτικοί που είναι αντίον των φροντιστήριων, να θυμούνται λίγο το παρελθόν τους. Έτσι, να μην λέμε φροντιστήρια, αφού και εσείς, για να τελειώσετε, από εκεί βγήκατε φροντιστές. Να λέμε και καμιά κουβέντα από επίσημα χείλη για τα φροντιστήρια. Να ακούγεται και με καλή κουβέντα. Καλά, περιμένεις και εσύ να ακούς καλή κουβέντα από επίσημα χείλη. Σώθηκες. Εγώ ξέρω και κάτι άλλο θα πω τώρα. Τα καλύτερα βιβλία μαθηματικά, επειδή αυτά μπορώ να κάνω, και φυσικές, γραφτήκαν από φροντιστές. Και α πούμε, εδώ υπάρχουν, όποιος αμφιβάλλει να έρθει να τα δει. Έτσι, υπάρχει μια εκπληκτική βιβλιογραφία, η οποία κάποτε πρέπει να συστηματοποιηθεί. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα χρέος πολλών ανθρώπων, να συστηματοποιήσουμε αυτή τη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι ακριβώς τεχνικές εξετάσεων, όπως θέλουν μερικοί να λένε. Είναι ουσιαστικά η δυνατότητα αυτή να φτιάχνει κανένας ασκήσεις και προβλήματα, που πολλαπλασιάζει τη δύναμη της γνώσης και του μυαλού. Έτσι. Ο λοιπόν, χρόνος μας όμως ολοκληρώθηκε. Ναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας υπενθυμίζω ότι ο προσκεκλημένος της απόψινης εκπομπής ήταν ο εκλεκτός φίλος, ο Γιώργος Χατζητέγας, καθηγητής φυσικών, τον πέρασα προηγουμένως. Α, και ο χημικός που θέλω να πω, Τσίρος λεγόταν, θέλω συγχωρέστε. Καταπληκτικός χημικός. Λοιπόν, τέλος πάντων, και το θέμα μας ήταν τα φροντιστήρια στην Ελλάδα γενικά, και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο βάλαμε μερικά πράγματα στη θέση τους. Διότι, ξαναείπα πάλι, το φροντιστήριο μου θυμίζει την Παναγία, προσωπικά. Και, όπως πάντα, συμπαρουσιάστρια η εκλεκτή φίλη, η Στέλλα η Φιλιππούση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Καληνύχτα.